Λοιπόν, κάπως έτσι η Χιός μας, ένα υπέροχο νησί του Βορείου Αιγαίου, αναπτύσσεται τουριστικά. Όπως αναπτύσσονται τουριστικά και οι τσέπες των γνωστών και μη εξαιρεταίων influencer. Έτσι. Θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ να δούμε ποια είναι τα ρήφα. Εγώ την αμφισβητώ την τιμή αυτή, γιατί νομίζω ότι και με 400-500 πάλι influencer γίνεσαι. Δηλαδή είμαι... Ότι μπορείς να γίνεις. Πάμε λοιπόν, έως 100.000 σου λέει που σε ακολουθούν, είναι αληθινή, πραγματική. Για κάθε ανάρτηση, κάθε post που θα κάνεις, θα πάρεις 400 ευρώ την ημέρα. Εδώ είναι το θέμα. Ναι. Λοιπόν, έως 500.000 followers, ανεβαίνει το ποσό φυσικά, κυμαίνεται από 1.000 έως 5.000 ευρώ ανά την ανάρτηση, παρακαλώ. Ένα 1.000.000 και πλέον followers, πας στις 5.000 ευρώ έως 10.000 ευρώ, ναι, και... Πάνω από 1.000.000 followers, 10.000 ευρώ, plus φυσικά, μπορεί να είναι και πολύ πολύ... περισσότερο. Και αν είσαι ο Μέση ή ο Ρονάλντο που έχεις κάτι δισεκατομμύρια followers, εκεί πόσο πηγαίνει η ανάρτηση? Εκεί δεν ξέρω, φοβάμαι να βάλω και το ποσό, τα μηδενικά. Θα ζαλιστείς. Δεν φορούσαν στην κάρτα. Θα ζαλιστείς. Βέβαια είναι πολλοί εκείνοι που δεν τα δηλώνουν όλα αυτά, θέλω να σου πω. Εννοείται. Και προσπαθεί η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων να σαρώσει τα δημοφιλή social, όπως είναι το TikTok, όπως είναι το Instagram, αλλά κυρίως το TikTok τώρα που είναι η νέα μόδα εκεί. Και περνάνε και γκρίζα διαφήμιση. Ακριβώς. Ξαναλέω, κοιτάξτε εγώ τι θα κάνω τώρα, λέει ο followers, ναι. Πίνει καφέ. Τι διαφημίζει τώρα ο follower? Το κανάλι του διαφημίζει. Πρέπει η ΑΔΕ, παρακαλώ... Η ΑΔΕ, παρακαλώ, να δει ο υποφάντης... Διαφημίζει το κανάλι του. Διαφημίζει το κανάλι του. Τι λαμβάνει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Τα δηλωμένα. Δεν μπορεί να πίνει καφέ με κούπα Action 24. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Εγώ τώρα που κάνω γκρίζα διαφήμιση, γιατί τη λέω... Εγώ τη λέω στον υποφάντη τώρα, αλλά και εγώ σηκώνω την κούπα για να δείξω γιατί πρέπει να τσεκάρουν τον υποφάντη. Έτσι, τσεκάρετε εμένα και την... Για πιέζει να σε δω. Μόλις εισέπραξε το μισθό της, τελειώνει ο μήνας. Έτσι. Λοιπόν, ψάξτε... Είναι προϋπόθεση για να πληρωθούμε. Μαζί μας ο κύριος Νίκος Ξηδάς, ιδρυτής της Χάμπλιν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Κύριε Ξηδά, γιατί εγώ λέω και πάλι, ναι, τα ποσά είναι αυτά. Τι ωραίο στυλό είναι αυτό. Λοιπόν, κύριε Ξηδά, ναι, μεν τα ποσά είναι αυτά, αλλά πιστεύω ότι εδώ στην Ελλάδα, επειδή δεν έχουμε τώρα 100 και 200.000, εκτός αν είναι fake followers, προσοχή τι λέμε, πλαστοί, εικονικοί followers. Υπάρχουν εταιρείες, κύριε Ξηδά, που μπορούν να σου δώσουν followers εικονικούς, έτσι. Για πείτε μας παρακαλώ, πώς μπορεί, λέει, ο αλγόριθμος της ΑΔΕ. Στον κύριο Μουζάκη θα πεις μια καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Μουζάκη. Κούντος. Μούτρα. Ναι, είναι εδώ, κύριε Μουζάκη. Μπράβο, ήρθε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κύριε Μουζάκη. Ο αλγόριθμος πώς μπορεί να μας πιάσει τώρα που πίνουμε εμείς καφέ Action? Δεν μας ακούει ο κύριος Μουζάκης. Λοιπόν, εγώ, ρε παιδί μου, απλά κρατάω ένα στυλό εδώ τώρα. Καταλαβαίνεις. Ναι. Αυτό το στυλό, αν όλη μέρα το κουνάω, το κάνω, το ράνω και φαινόταν τώρα τι μάρκα είναι το στυλό, θα μπορούσαν να μου πούνε ότι κάνω γκρίζα διαφήμιση. Ναι, ναι. Βέβαια, εγώ δεν δείχνω τώρα τη μάρκα. Το δείχνω ως σκηνοθέτης. Όχι, την έχω κρύψει τη μάρκα. Α, την έχει κρύψει. Γι' αυτό βάζεις το δάχτυλό σου. Ναι, ναι. Πάει κι εγώ. Για πες μας. Λοιπόν, κάπως έτσι δεν γίνεται. Λοιπόν, και κάπως έτσι. Το μαύρο είναι αυτό. Θα σας πω, σε σχέση με τις διαφημιστικές εταιρείες και τις συνεργασίες που γίνονται με influencers, εκεί δεν νοείται να μην κοπεί παραστατικό. Ναι. Ωστόσο, χθες ήμουνα σε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που ήταν μια πλατφόρμα που αναλύει τους influencers και μας είπε ότι μετά από ανάλυση που κάναν, στην Ελλάδα, λέει, οι influencers που έχουν από 5.000 ακολούθους και πάνω είναι άνω των 50.000 ατόμων. Και λέει, κατά κεφαλήν έχουμε από τους περισσότερους influencers παγκοσμίως. Σωρά, σαν χώρα. Στην Ελλάδα. Ναι. Οπότε τι θέλω να πω ότι... Άκου το ξανά αυτό. Το είπατε. Λοιπόν, όσοι έχουν από 5.000 ακολούθους, ναι, και πάνω, στην, ναι, Ελλάδα αυτή είναι 50.000 άτομα. Που έχουν από 5.000 ακολούθους και πάνω. Άρα μόνο μεταφράζεται 50.000 που μας ακολούθουν. Γιατί? Είναι μόνο πάρα 50.000 πολύ. Είναι πάρα πολύ. 50.000 ενδυνάμει μικροϊνφλουένσερς, μεγαλοϊνφλουένσερς, νανοϊνφλουένσερς, δεν είναι λίγο. Είναι πολύ. Και με την ανάλυση που κάνανε αυτοί παγκοσμίως, είπαν ότι στην Ελλάδα έχουμε κατά κεφαλήν, αναλογικά δηλαδή, τους περισσότερους influencers παγκοσμίως. Είμαστε από τις top χώρες σε influencers. Ναι. Μπορεί να δείχνει ο αριθμός όσους ακολουθούν 5.000, αλλά είναι 50.000 από πίσω. Το καταλαβαίνεις.
Ναι. 50.000 τέτοιοι άνθρωποι, ναι, που έχουν τουλάχιστον 5.000 ακολούθους. Είναι 50.000 άνθρωποι που έχουν πάνω από 5.000 ακολούθους. Ναι. Σωστά. 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 Και είναι πολύ, λέτε. Είναι πολύ. Είναι παγκόσμιο ρεκόρ αυτό. Είμαστε, λέει, από τις πρώτες χώρες παγκοσμίως, ναι, κατά κεφαλήν. Δηλαδή, στους πόσους ανθρώπους αναλογούν influencers. Λάθος δουλειά κάνουμε. Ναι. Λάθος δουλειά. Δεν έπρεπε να είμαστε όλη μέρα και να, ναι, κάνουμε αναρτήσεις. Ναι. Ναι. Τώρα, αυτό που έχει ένα challenge για την... Μην της αλλάξετε τώρα το επάγγελμα. Άστο, παιδί μου, το κινητό. Άστο, κολλάς κιόλας. Μην κάνεις τώρα αναρτήσεις. Ναι. Αυτό που είναι μια πρόκληση για την ΑΔΕ είναι το εξής. Οι μεγάλοι influencers, αυτοί που συνεργάζονται με εμάς, με διαφημιστικές εταιρείες, με μεγάλους πελάτες, αυτοί δεν νοείται να μην κόψουν παραστατικό. Ωστόσο, οι μικροί, αυτοί που δεν είναι το κύριο τους επάγγελμα, δεν τους συμφέρει να ανοίξουν εταιρεία. Μισό λεπτό. Κύριε Μουζάκη, πώς βρίσκουμε αυτούς που έχουν μαύρα εισοδήματα από αυτήν την ιστορία? Πώς τους βρίσκει, λέει, θα βάλει ένα λογισμικό η ΑΔΕ? Τι λογισμικό θα βλέπει, δηλαδή, γεια σας, πίνω καφέ Άξιον, τι ωραίος ο καφές. Ή τρώω πρωινό εδώ μπροστά στην ταβέρνα το Περιγιάλι το κρυφό. Πώς θα τους βρεις αυτούς? Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι η ίδια ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων έχει μια ομάδα η οποία απαρτίζεται τουλάχιστον από 7 άτομα σε πρώτη φάση και προφανώς θα εμπλουτιστεί, οι οποίοι τι κάνουν? Ανοιχνεύουν στο διαδίκτυο όλους αυτούς που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο προμοτάρουν διάφορα προϊόντα, προβάλλουν διάφορα προϊόντα, ό,τι και αν είναι αυτά. Είτε είναι υπηρεσίες, είτε είναι αγαθά από τσάντες ή ρούχα ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και προσπαθούν να διαπιστώσουν αν αυτοί έχουν κάνει έναρξη επικυδεύματος, αν εκδίδουν, ναι, παραστατικά. Σαφώς οι μεγάλοι που είπε και ο κύριος Τσιδάς, σαφώς έχουν εταιρείες. Δεν νοείται κάποιος που επαγγελματικά κάνει κάτι τέτοιο να μην εκδίδει τα ανάλογα παραστατικά, γιατί από τη στιγμή που συνεργάζεται με μεγάλες εταιρείες, προφανώς θα πρέπει να τους δώσει παραστατικό. Άρα λοιπόν, τι ψάχνουμε? Ψάχνουμε να δούμε ιδιαιτέρως όλους αυτούς τους μικρούς που προσπαθούν να βγάλουν εισόδημα, και πιστέψτε με, κάποιοι βγάζουν αρκετό εισόδημα. Είτε ως YouTubers, είτε influencers, με όποιον τρόπο και αν αυτοί δραστηριοποιούνται. Άρα λοιπόν, πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων έχει τα εργαλεία και με η τεχνολογία βοηθάει και η τεχνική νοημοσύνη, που το ώστε να γίνει match, να τσεκάρουν αν αυτοί έχουν κάνει ένα εξεπηδέματος, αν δηλώνουν προφανώς όλο αυτό το προϊόν του εισοδήματος, και στις περιπτώσεις που αυτό δεν σημαίνει, καταλαβαίνετε ότι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις, τότε θα πρέπει να πληρώσουν το φόρο, ναι, σε κάθε περίπτωση. Ο φόρος έχει και ένα πρόστιμο της τάξης του 50%, σύν τους στόχους που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας της εκπρόθεσμης υποβολής. Είναι εύκολο, κύριε Μουζάκη, να εντοπιστούν όμως? Βεβαίως. Είναι εύκολο, λέτε? Πολύ εύκολο. Ανοίγεις το Facebook και βλέπεις μέσα να συνεχώς διαφημίσεις. Κάποιον που δείχνει ρούχα, κάποιον που δείχνει εσόρουχα, παπούτσια. Μπορεί να λέω ότι τα φοράω γιατί μου αρέσουν, ας πούμε. Εντάξει, γίνεται έρευνα. Πίνω καφέ και δείχνω τον καφέ μου. Ή φοράω την κολόνια μου και ψεκάζομαι. Τώρα, όταν αυτό το κάνεις κατά επανάληψη, ναι, απευθύνεσαι σε ανθρώπους που ασχολούνται μόνο με αυτό. Άρα μπορούν να διακρίνουν αυτόν που τυχαία κάτι ανέβασε και αυτόν που κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση το κάνει. Ναι. Άρα λοιπόν ο λόγος είναι προφανής που το κάνει. Ναι. Πιθανά η αποκόμιση εισοδήματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν βγουν τα αντίστοιχα συμπεράσματα, θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις. Αυτό είναι όλο. Και πιστέψτε με, ξαναλέω, για όλους αυτούς που πιστεύουν ότι δεν θα τους βρουν, ή ότι έλα μωρέ ένα μικρό εισοδηματάκι βγάζω, ναι, πλανώνται πλάνη νυχτά. Θα έρθει η στιγμή, ναι, που θα ακόμη και για τα μικρά εισοδήματα, λέτε, δηλαδή, και για κάτι... Ξέρεις, ιεραρχούν όλες αυτές τις υποθέσεις και βλέπουν σαφώς πρώτον εκείνες που έχουν μεγάλη ουσία και πιθανά αργότερα και κάποιες άλλες. Ναι. Σίγουρα δεν μπορούν να ελεγχθούν όλοι. Το καταλαβαίνετε. Κύριε Ξηδά, τι γίνεται με τον γκρίζο κομμάτι? Πάλι πάω στον γκρίζο. Τι γίνεται με αυτό, πώς το πιάνεις? Όταν λέτε γκρίζο, εννοείται αυτούς που δεν έχουν ακριβώς εταιρεία και το κάνουν στο πλάι? Αυτός, ναι, που φαίνεται ότι πέρασα, ξέρω εγώ, έξω από το μαγαζί με το τάδε αναψυκτικό. Αυτό που έκανα εγώ τώρα. Αυτό που έκανα τώρα. Που κρατάω το τηλέφωνο. Το πιάσουν, ναι, ποτέ. Ή που παίρνω το κινητό και δείχνω τι μάρκα είναι. Καταρχάς να πω ότι το κάνουν πάρα πολύ αυτό με το κινητό, ειδικά. Ρε παιδί μου, είναι μισή μας ζωή αυτό τώρα. Ναι.
Το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας είναι κάτι που προσπαθεί να ρυθμίσει και έχει μαζέψει, μας είχε μαζέψει όλες τις διαφημιστικές εταιρείες στις συνεργασίες μας με influencers, να γίνεται προφανές από τις δημοσιεύσεις ότι πρόκειται για διαφήμιση, δηλαδή να μπαίνουν οι σχετικές ετικέτες και αναφορές ότι δεν τυχαίνει να πίνω τον καφέ μου, με έχουν πληρώσει για να πιω αυτόν τον καφέ. Οπότε αυτό είναι το ένα. Τώρα, όταν λέμε ότι υπάρχουν 50.000 ενδυνάμει influencers, πρακτικά δεν νομίζω ότι ρυθμίζεται. Εκτός αν έχει κάποια ρύθμιση, δεν ξέρω, κεντρικά από την κυβέρνηση, αν υπάρχουν πρόστιμα. Αλλά δεν νομίζω ότι ρυθμίζει. Είναι πάρα πολύ για τους μικρούς influencers. Οι μεγάλοι ρυθμίζονται. Γιατί ακριβώς όπως είπε και ο κύριος Μουζάκης, έχουν εταιρείες, είναι η βασική τους δουλειά. Ξέρεις ότι όταν δημοσιεύουν ένα προϊόν ότι πρόκειται για διαφήμιση. Πάντως το ακούω όλο ένα και περισσότερο, κύριε Μουζάκη, ότι ακούω νέα παιδιά να λένε ότι αυτό είναι ένα επάγγελμα του μέλλοντος. Πολύ εύκολο. Θεωρείται πολύ εύκολο, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο, ότι θέλει όλο αυτό για να έχεις επιτυχία και σε αυτό το κομμάτι, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προετοιμασία. Έτσι, δεν είναι εύκολο να διαφημίζεις προϊόντα χωρίς να έχεις τη φαντασία, χωρίς να έχεις κάτι ελκυστικό στο βίντεό σου. Θέλει κόπο αυτό το πράγμα, αλλά το βλέπουν ως επάγγελμα πλέον, γιατί βλέπουν ότι οι ταρίφες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ναι, αυτοί που έχουν αυτές τις δεξιότητες είναι αρκετοί και ιδιαίτερος email, που τους είναι πολύ πιο εύκολο να έχουν πρόσβαση, γνωρίζουν πολύ καλά τα του διαδικτύου και έχουν τη δυνατότητα μέσα από αυτή τη διαδικασία να αποκομίσουν εισόδημα. Αυτό βλέπουν. Ναι. Καλά κάνουν και το βλέπουν. Είναι μια πολύ καλή δουλειά. Όμως ο νόμος είναι σαφής. Ο νόμος, για παράδειγμα, τι μπορεί να κάνει κάποιος. Αν έχεις εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ, δεν χρειάζεται να ανοίξει δουλειά. Απλά αυτόν στον οποίο θα διαφημίσεις, θα πρέπει αυτός για να σου δώσει τα χρήματα να εκδώσει ένα τύπλο χτίσεις, μια απόδειξη δαπάνησης. Ωραία, λύνεται το πρόβλημα. Αλλά για αυτούς που το κάνουν κατά επανάληψη και αποκομίζουν μεγαλύτερα ωφέλη, σίγουρα θα πρέπει να έχουν στήσει επιχειρηματική δραστηριότητα. Ωραία, πάμε στην εξίσωση πάλι και όπως μπορεί από τους δύο μας απαντάει. Είμαι εγώ, έχω το συγκεκριμένο κρεοπολείο Υποφάντης. Τεράστιο μπραντ, έτσι, έχω πολλούς πελάτες. Ακούστε, ακούστε. Διαφήμιση κάνει. Κάνε διαφήμιση. Και σήμερα θα σας δείξω πώς θα κόψουμε, το Υποφάντης πίσω μου, έτσι, μπριζολάκια για να τα μαγειρέψουμε. Είμαι influencer ή δεν είμαι? Είναι δικό σας το κρεοπολείο? Είναι δικό μου το κρεοπολείο, ναι. Αλλά είναι τεράστιο. Έχω κέρδη εγώ και το δείχνω στο κόβω μπριζολάκια με το Υποφάντης. Θεωρώ ότι είναι στα πλαίσια προβολής της δουλειάς σας. Δεν θα το έβλεπα ότι κρύβεται, ναι, εισοδήματα. Άρα μπορώ να προβάλλω εγώ τη δουλειά μου. Βέβαια. Την αυτή άποψη εγώ. Νίκο, σαφώς. Ναι. Κάθε επιχειρηματίας δεν βγαίνει στα μέσα, στις τηλεοράσεις, εσάς, οπουδήποτε, και αγοράζει διαφημιστικό χρόνο ή στις εφημερίδες και διαφημίζει την επιχείρησή του. Είναι στα πλαίσια της προβολής. Ωραία, είμαι ένας famous ηθοποιός, ένας famous δημοσιογράφος και αποκτώ το 0,01% μιας πολύ μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας στη Μύκονο, ναι, και τη διαφημίζω. Άρα διαφημίζω τη δουλειά μου, έτσι. Δεν θα μπλέξω με την εφορία. Αυτό είναι τεχνικό πράγμα, σε απαντήσει ο κύριος Μουζάκης. Το γεγονός ότι έχεις συμμετέχει συμμετοχικά με ένα μικρό ή μεγάλο ποσοστό, ναι, δεν σημαίνει δεν και καλά μέτοχος είσαι. Μέτοχος είμαι, ναι. Ωραία, αυτό τι σημαίνει. Άρα λοιπόν, αν το κάνεις αυτό για να επιδείξεις, αν το κάνεις μια φορά γιατί λες, okay, αλλά αν το κάνεις κάθε επανάληψη και προσπαθείς να δείξεις το ξενοδοχείο στο οποίο συμμετέχεις και επειδή εσύ είσαι δημόσιο πρόσωπο και έχεις αναγνωρισιμότητα, ναι, το κάνεις εξ συστήματος, σαφώς ασκείς επιχειρηματική δραστηριότητα ως πρόσωπο. Το γεγονός ότι σε μέτοχος δεν μας ενδιαφέρει. Μάλιστα. Ορίστε. Άρα έτσι λοιπόν, καλύπτεις το πρόβλημα. Νομίζω μας καλύψατε. Καλύψατε τα ερωτήματά μας. Υπάρχουν κάποια γκρίζα σημεία, κάποια πολύ ευαίσθητα σημεία, εν πάση περιπτώσει, τα οποία νομίζω εν καιρό, όσο αυτό έτσι, αυτή η μέθοδος, αυτός ο τρόπος, εν πάση περιπτώσει, κάποιος να αποκομίζει χρήματα, θα υπάρχουν διευκρινήσεις πάνω σε αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Και σας και την Ξηδά. Γιατί προφανώς είναι ένα από τα επαγγέλματα του μέλλοντος και αυτό. Είναι influencer. Σωστά.